Υπάρχει όντως και έχετε δίκιο σε αυτό και πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει καθημερινά όλη η οφημόνη για οτιδήποτε. Ένα από το σημείο λοιπόν θα ήταν, επειδή ο Δήμαρχος είπε στην δήλωσή του ότι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα θα μείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Εδώ δεν ξέρει η πολιτεία πόσο χρονικό διάστημα και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς με τις συμφωνίες θα θέσει όλο αυτό το πράγμα. Πότε θα επαναπροωθηθούν, θα προωθηθούν ή θα επιστρέψουν πίσω όσοι δεν είναι κατάλληλοι. Πόσο καιρό λοιπόν περιμένουμε την εγκατάσταση αυτών των ανθρώπων εδώ και για, και για την δική του ταλαιπωρία σαφώς, γιατί η ταλαιπωρία είναι ό,τι και αν είσαι ό,τι κάνεις και η επιθυμία να φύγεις το τι είναι αυτό ακόμη περισσότερο. Και από την άλλη βεβαίως να ξέρει ο κόσμος πόσο θα μείνει, πόσο θα μείνει αυτό. Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι ο χώρος των δημοτικών σφαγείων όταν βρέχει, τώρα δυστυχώς περνάμε σε άλλη περίοδο που αλλάζει ο καιρό. Όταν βρέχει υπάρχουν προβλήματα επί του δρόμου, οπότε μήπως υπάρχει θέμα πλημμύρας εκεί ή οτιδήποτε, ή άλλα εργασίες που θα γίνουν, θα διαμορφώσω πάλι ο χώρο να υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Γιατί έβαλες δύο ερωτήματα ουσιαστικά, ναι, για το πότε θα έρθουν και για τις συνθήκες. Πόσο θα κάτσουν και πόσο, πόσο θα παραμείνουν και όσον αφορά το πρώτο ερώτημά σας, θα το δούμε τελείως άμεσα. Δηλαδή, υπάρχει αυτή τη στιγμή, σήμερα γίνεται μια συζήτηση στο επιτελικό όργανο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τα Ιωπία για τη διαχείριση αυτή τη στιγμή την άμεση διαχείριση τη εκένωση των νησιών, όπως προβλέπει από τη συμφωνία. Θεωρώ ότι είναι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ατέλειωτο ο χρόνος είναι εκεί. Όσον αφορά τις συνθήκες και το πόσο θα μείνουν, από το στρατό γίνεται μια προσπάθεια να προσαρμοστούν με τον καλύτερο τρόπο ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, το μεγάλο πράγμα εκείνο που διοικητεύει τα νερά στην πλημμύρα κλείνει με περίφραξη και από πάνω και από το πλαγείο, ώστε να μην είναι προσεκτικό από τέτοια άλλη από κάποια πτυχία που μπορεί να πέσει μέσα. Θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε για να το πράγμα συνεχιστεί και προς το χειμώνα και με το Δήμο και με την περιφέρεια στο πώς θα διευθετήσουμε με καλύτερο τρόπο τα νερά που χρειάζονται, ώστε αυτός ο χώρος που χωρίζει και επιδημίζει μπροστά στην συμμεθνικό χώρο, δηλαδή με νερά, να είναι ίσως και μια, στο πούμε, τόσο αγωγικό μια ευκαιρία να τελειώνουμε με αυτό το πρόβλημα που έτσι καλώς πρέπει να γνωρίσουμε σαν πολιτεία και θα προηγηθεί να σε πάρουν και λίγο προς το μέτρο του δυνατού να μπορέσουμε λίγο να τους πρόξουμε παραπάνω. Για το πόσο καιρό θα μείνει, θα εξαρτηθεί από τις γενικότερες εξελίξεις. Ο ένας σχεδιασμός είναι μια σκέψη που υπάρχει, είναι ότι μιλάμε τώρα για 4-5 μήνες. Το θέμα είναι ότι πιθανόν μετά από την άλλη και τα λοιπά, δηλαδή αυτή η προσωρινή διαδικασία προξενία στο ρόλο μπορεί να τραβήξει και ένα δύο χρόνια. Χωρίς βέβαια να αφορά τους ίδιους ανθρώπους. Καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι μια δομή. Αυτό είναι μια δομή. Ναι, η μετεκατάσταση. Η απεγκατάσταση μάλλον αυτών των ανθρώπων από εδώ προς τις χώρες του τελικού προορισμού τους θα εξαρτηθεί από την ενεργοποίηση της συμφωνίας που υπάρχει από τον Αύγουστο για την απεγκατάσταση 60.400 ανθρώπων από τη χώρα μας απευθείας στις χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει η πολιτική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δώσω και τον λόγο στον Δήμαρχο να ερωτηθεί τον ερωτημάτιο. Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να εξευρεθεί χώρος προκειμένου να βάλουμε κι εμείς πλάτη, όπως λέμε, στο συνολικό πρόβλημα διαχείρισης του ζητήματος. Υπό αυτή την έννοια δεν ακολουθούμε έτσι καμία τακτική παρελκυστική. Ίσα-ίσα που έχουμε κινηθεί ταχύτατα, απλά θεωρώ ότι εάν μας βρει ανέτοιμος από κάποιες υποδομές ή εγκατάσταση, πιθανότατα να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Άρα η διαφωνία μας είναι στο μία μέρα, δύο μέρες ή τέλος πάντων μόλις τακτοποιηθούν όλα αυτά τα ζητήματα και να σας πω ότι είμαστε σε διαρκή, να μην πω καθημερινή επαφή και με το στρατό που έχει αναλάβει κάποιος από τις υποδομές. Αυτά όσον αφορά την κατάσταση τώρα.
επιτέλους θέλω να πω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια και κόπος για να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν για κάποιο διάστημα την ιδωμένη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όλων οι πηξίδες δείχνουν ιδωμένη. Υπό αυτή την έννοια, θεωρώντας ότι εμείς μπορούμε για κάποιο διάστημα να τους προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας, αυτό θα το κάνουμε φυσικά, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε τις βλέψεις των ιδίων, αλλά ούτε θα έλεγα και το τι διαφορετικές αποφάσεις μπορεί να ληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί γνωρίζετε ότι αρκετές έτσι μέχρι τώρα έχουν αναπράξει. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Φουλανίδης από την Ελληνική Εφημερίδα Καραζόβα. Έχω πολλές ερωτήσεις, διάλεξα όμως δύο. Μία φορά κύριε Δήμαρχε, εσάς προσωπικά. Μπορεί να απαντήσει ένας κύριος άνθρωπος. Και δεύτερος κύριος μπορεί να πει. Ναι, γι' αυτό θα περιοριστώ στις δύο. Και μία δεύτερη είναι κοινή και για τους δύο. Σε πρόσφατο έκτακτο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσατε και παραχωρήσατε περίπου 100 στρέμματα, αν θυμάμαι καλά, στην τοπική κοινότητα Φύρων για τη φιλοξενία των προσφύγων. Γνωρίζατε ότι ο χώρος εκείνος είναι ακατάλληλος και αν ναι, γιατί προβλήκατε στην παραχώρηση. Αποδείχθηκε τον ξέρουμε ότι είναι ακατάλληλος. Η δεύτερη ερώτηση που αφορά απευθύνεται και στους δυο. Ακούγεται και μάλιστα πολύ έντονα ότι υποδείξατε ή προτείνατε χώρους φιλοξενίας προσφύγων με το λιγότερο ψυχοθυρικό κόστος για εσάς. Ποια είναι η άποψή σας? Ευχαριστώ τον κύριο Μουζανίτη. Ξεκινήσω από τον κύριο Παύλο. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο χώρος αυτός δεν επιλέχθηκε από το Δήμο. Προτάθηκε από το Δήμο. Τις επιλογές τις έκανε είτε ο στρατός, είτε συνεργάτες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να χρησιμοποιείται ένας αεροδιάδρομος στο Δήμο Παιωνίας και αντιστοίχως ένας χώρος που είχε χρήση αεροδιαδρόμου μέχρι πρόσφατα στο Δήμο Πέλλας να είναι ακατάλληλος. Τώρα τα κριτήρια αντιλαμβάνεστε ότι είναι υποκειμενικά περί της κατάλληλότητος ήδη. Σε κάθε περίπτωση λέω έγινε υπόδειξη. Αλλά θα σταθώ πάλι σε αυτό που είπα και στην εισαγωγή μου, ότι όλος ο κόσμος δέχτηκε ένα σοκ. Και αυτό ήταν έτσι το αποτέλεσμα και κάποιων, επιτρέψτε μου να πω, υπερβολικών αντιδράσεων. Λοιπόν, εάν είχαν προηγηθεί όλες αυτές εδώ οι συναντήσεις, η συνεργασία και η διαβούλευση από την χαρακτηρίζω που έχει γίνει μέχρι τώρα για να επιλεγεί αυτός τελικά ο χώρος, νομίζω ότι δεν θα είχαν δημιουργηθεί τέτοιες καταστάσεις. Τώρα, την προσωπική μου άποψη, αν θέλετε να την καταθέσω, αλλά ξαναλέω, υποδείξεις με βάση κάποια γενικά στάνταρς που ήθελε ο στρατός. Γιατί ο στρατός τελικά, στο στρατό ανατέθηκε η ευθύνη επιλογής των φόρων που θα λειτουργήσουν ως κέντρα υποδοχής, έχει δοθεί το τελευταίο ένα μήνα. Ο συγκεκριμένος χώρος, κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι είναι ακατάλληλος. Μετά από δεύτερες σκέψεις αξιολογητών, μπορεί να βρέθηκε καταλληλότερος. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω. Σε κάθε περίπτωση όμως, είπα ότι θα ήταν η καλύτερη λύση για όλους, έτσι, και για τους υπερβολικούς. Οι πρόσφυγες να μην είναι κοντά σε κανένα, να μην είναι δίπλα σε κανένα, αλλά να είναι κοντά σε όλους μας. Γι' αυτό υποδείχθηκαν τέτοιοι χώροι και επιλέχθηκε καταρχήν αυτός εδώ,
ο οποίος προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις. Τώρα, θέλω να ξέρετε ότι και στην πρώτη τη δημοτική μας θητεία και στη δεύτερη, εκείνο που θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε είναι να είμαστε κρίσιμοι και όχι ευχάριστοι. Και χρησιμότητα προσφέρεις όταν μπορείς να συγκρουστείς, όταν έχεις άποψη, όταν βγαίνεις μπροστά. Δεν μετράμε δηλαδή τις τοπικές κοινωνίες, τα χωριά μας, με βάση το τι ψήφους πήραμε. Ούτε φυσικά τοποθετούμαστε έτσι με άρνηση. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται εκείνο, δεν γίνεται το άλλο. Και εμείς λέμε τι γίνεται. Και τολμάμε λοιπόν, όντας υπεύθυνοι, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, και έχουμε άποψη. Και ελπίζω να σας κάνεις. Το θέμα αυτό το προσωπικό είναι ένα χώρο κατέστηση αστυνομικό θέμα. Είναι πρέπει ότι δεν μπορούν προσωπικές πολιτικές. Είναι αδιανόητο να σκεφτόμαστε ψυχοδελικές ιστορίες, προσωπικές βλέψεις ή επιδιώξεις κάποιων ανθρώπων. Από αυτήν την άποψη θέλω πραγματικά να αναρωτηθώ η άποψη προσωπικών που έλεγε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο στην πέρα για να φιλοξενήσει πρόσφυγες τι είναι. Είναι πραγματική, είναι μια πραγματική άποψη ότι ένας χώρος, ένας νομός, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο κάμπο, έχει αστικά ή μυαστικά κέντρα, έχει διάφορους χώρους. Είναι πραγματικά δηλαδή άποψη που μας είπε κάπου ότι δεν υπάρχει ούτε ένας χώρος για να φιλοξενήσει εκείνους ανθρώπους. Έτσι, αυτές, αυτού του τύπου, ούτε φυσικά, αυτού του τύπου πολιτικές σε καμία περίπτωση δεν εγκορεύτηκαν από τουλάχιστον από μένα τους οργάνους. Επίσης, θεωρώ ότι οι βουλευτές οπωσδήποτε προς τον Δήμαρχο. Ο κύριος Σουφάκης, στην τοποθέτησή του, δήλωσε ότι ζητήθηκε από τους Δήμους να προτείνουν κάποιους χώρους σε περίπτωση ένα Plan B για να μπουν οι πρόσφυγες, να τοποθετηθούν επιπλέον πρόσφυγες. Ο Δήμος Πέλλας έχει κάποιες έτοιμες προτάσεις για επιπλέον χώρους. Και αν έχετε διασφαλίσει ή έχετε κάποια δέσμευση ότι το στρατόπεδο Φιλιππάκου δεν θα είναι ο επόμενος χώρος για τους πρόσφυγες, αν έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Καλό θα ήταν λοιπόν, γιατί
σίγουρα παντού υπάρχουν κατάλληλοι χώροι. Και να σας πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο στην παρούσα έτσι συγκυρία να εξυπηρετηθεί ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός, ενώ είναι σχετικά εύκολο ένα μικρό πλήθος προσφύγων μεταναστών να εξυπηρετηθεί με εθελοντισμό, αλληλεγγύη και φυσικά και με τα μέσα του Δήμου. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όλοι λοιπόν μπορούν να φιλοξενήσουν ή να πάρουν ένα μερίδιο. Άλλωστε, σύμφωνα με τα στοιχεία που ακούμε από την κυβέρνηση, μιλάμε για τι, για το 0,5% του ελληνικού πληθυσμού, για το 1% του ελληνικού πληθυσμού. Κάντε τους υπολογισμούς μόνοι σας. Εγώ μίλησα για 700-800 ανθρώπους. Είναι πολύ είναι μεγαλύτερος πληθυσμός από την αναλογία που έχουμε. Όσον αφορά το στρατόπεδο Φιλιππάκη, δεν νομίζω ότι θα επανέλθουμε εκεί. Γιατί το κατανόησε και ο στρατός και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που δεν μπορούν να φιλοξενήσουν έτσι σκηνίδες. Δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειες τεχνικής φύσης, οι οποίες είναι υπαρκτές και μπορεί δυνητικά να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι 14.000 εκεί. Αν το σηκώσει είναι στον δρόμο. Ο μόνος πώς μπορεί να σηκώσει. Στον κύριο Σιπάκη, ναι, ναι. Το τι πιστεύει να σηκώσει ο κάθε δρόμο και συμπολικά η χώρα έχει να κάνει με το τι δρόμο θα δημιουργήσει. Θέλουμε να τα μήνα να μην είναι πολύ σημαντικά. Και γι' αυτό γίνεται και μεγάλη προσπάθεια με βάση τη συμφωνία και την επανεισδοχή που μιλάμε για το ποτό και κάθε αυτό εκεί πέρα, πίσω στην Τουρκία και την κατάσταση. Όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Είδατε ότι υπήρξε κάποιο σχετικά γρήγορε αποφάσει σε πρώτη φάση, οι οποίε δημιούργησαν προβλήματα. Πρέπει να έχουμε ένα πλαν Β, ένα πλαν Σ, όχι για άμεση. Είναι αυτό που είναι καλό. Την αρχή είναι να δημιουργηθούν πιο ανθρώπινε συνθήκε ξανά για να γίνει αλλά και για να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση και ανάληψη ευθυνών από όλου του Δήμου τη χώρα. Είναι να υπάρχουν μικρότεροι χώροι που μπορεί δηλαδή, να είναι των 200, των 500, των 1000, των πολλών ανθρώπων. Να μην φτιάχνουν δηλαδή μεγάλα στρατόπεδα. Από αυτή την άποψη είναι καλό να προετοιμάσουμε και τι. Τώρα, πού μπορεί να φτάσει αυτό.
Ο που έχουν γίνει, εάν μοιραστεί με σωστό τρόπο το βλέπω σε όλη την Ευρώπη, εδώ μας αναλογούμε να γίνει τελικά κάτω από 20.000 άνθρωποι, στους οποίους έχει αναλάβει, είπατε, όπως λέτε, το ΟΕΕ, την ευθύνη, και μάλιστα πρόβλημα στην αρχή στα αντιστερήσεις αυτό, να ενοικιάσει χώρους, σπίτια, αν το ξέρετε τα οπτικών, είτε μικρά ξενοδοχεία, για να μπορέσει με έναν πολύ καλύτερο τρόπο να γίνει διαχείριση αυτών των 20.000 ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή τρέχει πρόγραμμα, το λέμε κιόλας και προς τους επαγγελματίες, αν θέλετε, και προς τους κατοίκους της περιοχής της Πέλλας, ότι μπορούν, παρακολουθώντας, βλέποντας το site της ύπατης νομοσίας του ΟΕΕ και βλέποντας σχετικές προκηρύξεις, να υποβάλουν προτάσεις που να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θέτει η υπαδιαγνωστία, διότι πολλοί μπορούν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποια σπίτια να τα νοικιάσουν ή κάποια μικρά ξενοδοχεία και από την Πέλλα να ωφεληθούν από το πρόγραμμα αυτό, το οποίο γυρίζουμε παρόδο. Η ΥΠΕΤ δημοσίευε πληρώνει 12 νίκια πρωταβολή και, το ρεύμα και την νερό τα συνδέει στο όνομά τη, ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε υποψία ότι τέλος πάντων δεν θα πληρωθούν από τον οποιοδήποτε θα μείνει εκεί. Ήδη γνωρίζω ότι κάποιες επιχειρήσεις και κάποιοι άνθρωποι στον νομό έχουν ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν επικοινωνήσει και με εμένα προσωπικά και με την υπερδιαγνωστία. Θεωρώ ότι πρέπει να ακουστεί και να προετοιμαστούν κάποιοι που ενδιαφέρονται, γιατί έχουμε και τη δυνατότητα αυτή στην Πέλλα να την μεταφέρουμε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ, κύριε Σουφάκη. Ευχαριστώ. Έχω κάτι συμπληρωματικά απλά για να μην πιάνουμε συνέχεια. Υπάρχει κάποιο σενάριο για την, το στρατόπεδο της Κύπρας στο Μαργαρίτη ή συνέβησαν πέρα από την υπόθεση και το κίνητρο των ξενοδοχείων σπιτιών περιοχή της Σωτήρας. Δηλαδή, πρέπει να βάζει την είδηση, αλλά η συνέντευξη είναι για το κέντρο της Εξεδίας και η Δημοκρατία. Για να μην συγχωρήσουμε τα γενιτσά, όλα τα να κάνουμε την πλάση. Έχει συνηθεί από όλους τους δήμους και πρέπει να δώσουν τον ημερό να δώσουν θέσεις. Σήμερα η Δημοτική Βουλή διέθεσε το απόγευμα θα αποτελεί θέση. Το ίδιο πράγμα να κάνει και η Σφίδα και η Ερμοπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Πιστεύουμε ότι δώσαμε μια διαπιστήσαμε μέσα από εσάς την γνώμη.